Σάλλος έχει επικρατήσει με τις σπουδές που έκανε η Αθηνά Ωνάσιφ, προερχόμενη από μια οικογένεια με αδιαμφισβήτητη φήμη και πλούτο, με τον Αριστοτέλη σίγουρα να τρελαίνεται, αν άκουγε τι έκανε η εγγονή του. Μάλιστα η Αθηνά Ωνάση, είχε σαν πρότυπο την εκπαίδευση που έλαβε η μητέρα της, Χριστίνα. Εύχομαι η μητέρα μου να ήταν εδώ και να με έβλεπε, θα ήταν χαρούμενη για μένα. Ήθελα τη μητέρα μου πλάι μου, το σπίτι μου είναι γεμάτο φωτογραφίες και πράγματα που της ανήκουν. Πώς θα μπορούσα να την ξεχάσω, για μένα η Χριστίνα Ωνάση είναι παράδειγμα και οδηγός του μυαλού μου. Έχω υποφέρει πολύ, αλλά τώρα είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος και είμαι σίγουρη πως η μητέρα μου με βλέπει από τον ουρανό, είχε πει η Αθηνά Ωνάση στην ιταλική έκδοση του Vanity Fair, έχοντας βιώσει πρόσφατα μια πρωτοφανή επίθεση. Σάλλος με παίκτη του Big Brother, πάρτι με άγριο σίγμα παπάκιξη στη Μύκονο και φλερτ με συγκάτοικο στο σπίτι. Αθηνά Ωνάση, αυτές είναι οι σπουδές της. Η Χριστίνα Ωνάση, σπούδασε στο Queens College στο Λονδίνο και παρόμοια εκπαίδευση ακολούθησε και η κόρη της. Μετά τον θάνατο της μητέρας της μεγάλωσε με την οικογένεια του πατέρα της και της δεύτερης συζύγου του, Μαριάν Γκάμπι Λαντχάγκε, μοντέλο από τη Σουηδία και μητέρα τριών ακόμα παιδιών του Ρουσέλ. Παρακολούθησε βασική σχολική εκπαίδευση γαλλικού προτύπου στη Λοζάνη και ολοκλήρωσε τον μπακαλωρεά το καλοκαίρι του 2003. Η κόρη της Χριστίνας Ωνάση και του Θιερί Ρουσέλ ήδη από τα 17 της χρόνια έδειξε ότι είναι εγγονή του παππού της όταν παράτησε τις σπουδές της και παρά τις αντιδράσεις του πατέρα της, έφυγε για τις Βρυξέλλες και τη σχολή του διάσημου αναβάτη Νέλσον Πεσόα. Εκεί γνώρισε τον κατά 12 χρόνια μεγαλύτερο της Αλβάρο Ντε Μιράντα Νέτο, τον Βραζιλιάνο Ιππέατ, τον οποίο και ερωτεύτηκε παράφορα. Ο γάμος τους έμεινε στην ιστορία αφού μετά από σχεδόν 10 χρόνια κοινού βίου, χώρισαν λόγω απιστίας προκαλώντας σκάνδαλο μεγατόνων. Ο ίδιος αργότερα έφτιαξε ξανά τη ζωή του, γεγονός που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι φυσικά και την πείραξε ο γάμος του Ντόντα όχι τόσο για το γεγονός αυτό καθ' αυτό, όσο γιατί δείχνει ευτυχισμένος. Η Αθηνά είναι πολύ σκληρός άνθρωπος, πολύ πείσμον, αυτό το διαπίστωσα πρώτη φορά όταν βρέθηκα μπροστά σε μια διαφωνία που είχε με τον πατέρα της. Τρόμαξα από το πόσο σκληρή ήταν μαζί του, μπορεί να μην ύψωσε τη φωνή της, να χαμογελούσε ευγενικά, αλλά τα λόγια της ήταν μαχαιριές. Εκεί, για πρώτη φορά, είπα ότι η Αθηνά είναι μια κούκλα από ατσάλι, δηλώνει στο γάλα, ο δικηγόρος Αλέξης Μανθεάκης, επί χρόνια σύμβουλος επικοινωνίας του Χερί Ρουσέλ και συγγραφέας του βιβλίου Αθηνά Ωνάσης The Red Pill.